Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι για τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό 29χρονου φίλου της ΑΕΚ. Απολογούνται ενώπιον των τριών ανακριτών για κακουργήματα που αφορούν μεταξύ άλλων τη δράση σε εγκληματική οργάνωση αλλά και για πλημελήματα όπως της παράνομης κατοχής όπλων και της βιοπραγίας. Ένταση σημειώθηκε έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Κατά τη μεταγωγή των κατηγορούμενων, ομάδα συγκεντρωμένων φίλων της ΑΕΚ επιχείρησε να τους προσεγγίσει αλλά εμποδίστηκε από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Συνολικά μέχρι την Κυριακή το κατόφλι των ανακριτών θα περάσουν 105 Κροάτες και Έλληνες που συνδέονται με τη δολοφονική επιδρομή. Για τη διαδικασία έχουν επιστρατευτεί διερμηνοί στα κροατικά και στα αγγλικά. Για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας αυτή τη φάση δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας Κροάτης, ένας Αλβανός και τρεις Έλληνες θεωρούνται οι βασικοί ύποπτοι για το θανατηφόρο τραύμα στο χέρι του 29χρονου Μιχάλη. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι εσωτερικές έρευνες στην ελληνική αστυνομία, καθώς τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν επιχειρησιακή αδράνεια σχετικά με την ανενόχλητη μετακίνηση των Κροατών χούλιγκαν από τη συνοριακή διάβαση της Κακαβιάς μέχρι το γήπεδο της ΑΕΚ. Στη σκιά των αιματηρών επεισοδίων, προγραμματίστηκε συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάνδερ Τσέφεριν, στις 16 Αυγούστου στο Μέγαρο Μαξίμου, για να συζητήσουν όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μετά τη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του Προέδρου της UEFA και αρμόδιων υπουργών, στην οποία έχουν προσκληθεί και οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.